Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή εν ώψη των εκλογών. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Μαυραγάνης, πρόεδρος του κόμματος Ενώνω, Συμμαχία Ελευθερίας. Καλώς ήρθατε κύριε Μαυραγάνη. Καλώς σας βρήκα κυρία Βραμίδου και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά. Αρχικά πώς είδατε το debate των πολιτικών αρχηγών και αν το είδατε και θέλω να μου περιγράψετε τι είναι αυτό το οποίο αντιληφθήκατε ως τηλεθεατής και κατόπιν ως αρχηγός πρόεδρος του κόμματος Ενώνω. Νομίζω, κυρία Βραμίδου, ότι αυτό το οποίο πήρε ο περισσότερος κόσμος, ο οποίος μάλιστα γύρισε τους δέκτες του μετά από 10-20 λεπτά, όπως κατέγραψαν τα μηχανάκια της AGB, έδειξε ότι ήταν ένα κακοστημένο κουκλοθέατρο. Και το ονομάζω κακοστημένο κουκλοθέατρο, διότι προφανώς ήταν κάτι το οποίο δεν μίλησε επουδενή για τα ουσιαστικά θέματα, ήταν πάρα πολύ στημένος και ξύλινος λόγος και πολλές φορές απέναντι στις ερωτήσεις που γινόντουσαν υπήρχαν ήδη τα χαρτάκια τα οποία σηκωνόντουσαν εκείνη τη στιγμή μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν ήταν προετοιμασμένα τα πάντα. Δεν γίνεται όμως έτσι, κυρία Βραμίδου, να προσεγγίσεις την κοινωνία ούτε να επιλύσεις τα προβλήματα όταν κρύβεις κάτω από το χαλί, με συνένεση όλων, την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική. Αυτή που είπε ο κ. Στουρνάρας πριν από περίπου 20 μέρες, που είπε ότι μετά από τις εκλογές ξεκινάει ένας νέος κύκλος λιτότητας, πράγμα το οποίο το κρύβουν. Και αυτό έχει την αιτία του στις ατελεύτητες και ατελείωτες καραντίνες που έγιναν πριν από περίπου 1,5 χρόνο και τελείωσαν τότε. Και αυτές οι καραντίνες επί 1,5 χρόνο διέλυσαν κοινωνικό-οικονομικό ιστό και κατέτρεξαν ανθρώπους για ένα υγειονομικό πρωτόκολλο χωρίζοντάς τους. Ναι, αλλά τότε η χώρα δανείστηκε 50 με 60 δισεκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Με συγχωρείτε, θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Ας δούμε όμως αρχικά ότι να μιλήσουμε βεβαίως για το κόμμα σας, για το Ενώνω. Το μόνο σίγουρο λοιπόν κύριε Μαυραγάνη είναι ότι δεν διχάζεται αλλά ενώνεται. Ενώνω, ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια και μπαίνει στο στίβο μάχης των εθνικών εκλογών. Τι πρεσβεύει το Ενώνω? Το Ενώνω, κυρία Βραμίδου, πρεσβεύει ακριβώς τον ανθρωποκεντρισμό. Δεν μιλάει για αριστερά και δεξιά. Γιατί ακριβώς είδαμε ότι και η αριστερά και η δεξιά, ας μην κρυβόμαστε, πήραν ακριβώς τις ίδιες θέσεις απέναντι στο COVID που το μετέτρεψαν σε COVID business, για να βγάζουν χρήματα κάποιοι ολίγοι ή για να περιορίζουν ατομικές και συλλογικές ελευθερίες με τη συνένεση όλων. Και από εκεί και πέρα είδαμε να συμφωνούν ακόμα και στις περιβαλλοντικές υποτίθεται ρυθμίσεις των υποτιθέμενων φύλων του περιβάλλοντος, που εκχέρσωναν περιοχές Natura και φύτευαν εκεί ανεμογεννήτριες. Είδαμε το υπέροχο δάσος της Δαδιάς να γέγεται πέρυσι για 7 ημέρες και φέτος να διαβουλεύονται την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπως το ίδιο πράγμα έγινε και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Εύβοια. Επομένως, αφού είδαμε ακόμα και στα λιγνητικά εργοστάσια που τα κλείσαν 10 χρόνια πριν από την υποχρέωσή μας και πληρώναμε το ρεύμα 10 φορές επάνω και σίγουρα πιο πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνενούν όλοι και να μην αρθρώνεται μία κουβέντα, είναι προφανές ότι εδώ επρόκειτο για μία συνένεση και της αριστεράς και της δεξιάς. Άρα αυτό απευθύνεστε ουσιαστικά στο μεσαίο χώρο. Απευθυνόμαστε στο μεσαίο χώρο και δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους. Το 80% του ελληνικού λαού βρίσκεται στο μεσαίο χώρο, τον χώρο της λογικής, όπως λέγεται, κυρία Βραμίδου. Και εκεί μιλούμε πράγματι με όρους κοινής λογικής, με όρους ήθους και εντυμότητας που λείπει τόσο πολύ από την ελληνική πολιτική σκηνή πλέον και όχι μόνο. Και βεβαίως με κατεύθυνση ελευθερίας. Μάλιστα, ας τα δούμε τώρα με τη σειρά. Πανδημική κρίση, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, ανατιμήσεις, αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, ΔΕΗ, σιτάρι, κόκκινα δάνεια, πολλά τα θέματα. Ας ξεκινήσουμε αρχικά με την πανδημική κρίση. Κορονοϊός. Τι ήταν ο κορονοϊός? Από εκεί ξεκίνησαν όλα, κυρία Βραμίδου. Ο κορονοϊός ήταν στο πλαίσιο ενός βιολογικού πολέμου. Το είπαμε με παρησία από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Από τον Απρίλιο του 2020 είπαμε στην πρώτη μου συνέντευξη στο Μέγκα ότι αυτό εδώ ενδεχομένως να κατασκευάστηκε στο εργαστήριο της Γουχάν της Κίνας. Και να που τώρα πριν από 1,5 μήνα, με κοινή απόφαση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αποφάσισε να διενεργήσει επίγουσα έρευνα για το αν κατασκευάστηκε ή όχι ο ιός μέσα στο εργαστήριο της Γουχάν της Κίνας. Ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι οι οποίοι προβλέπουν, προνοούν και μπορούν να προστατέψουν, αλλά παίρνουν και ένα μεγάλο βάρος, όπως είμαστε εμείς. Το βάρος να πεις την αλήθεια από τότε που η κοινωνία ακόμα δεν είναι έτοιμη να τη δεχθεί. Τώρα όμως πλέον η κοινωνία το βλέπει μπροστά της. Όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ λέει αυτό το οποίο λέει, προφανώς
έχει πάρα πολλά στοιχεία για να το πει. Δεύτερον, αν ήταν βιολογικός πόλεμος, προφανώς τα αντίδοτα ήταν γνωστά. Και αφού ήταν γνωστά, για ποιο λόγο κατέτρεχαν τους ανθρώπους, τους δίχαζαν και τους χώριζαν για ένα υγειονομικό πρωτόκολλο που δεν είχε οριστική αδειοδότηση. Και ένα τρίτο, τον καιρό που ακριβώς μας έκλειναν σε ατελείωτες καραντίνες, που ευτυχώς δεν το έκαναν όλα τα κράτη, το πιο προηγμένο υγειονομικά κράτος του κόσμου, που είναι η Σουηδία, δεν έκανε ούτε μία ημέρα καραντίνας. Και δεν είχε και ούτε έναν θάνατο. Ακριβώς. Μηδενικούς θανάτους εδώ και 1,5 χρόνο. Επομένως, προφανώς εδώ. Η Ελλάδα, που έκανε σκληρότερες καραντίνες και είναι τελευταία σε υγειονομικά αποτελέσματα, πρώτη σε υπερβάλλοντες θανάτους, είναι προφανές ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Σφάλμα εις βάρος της υγείας των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που έλεγε ότι προστάτευε. Και τότε οι Financial Times γράψανε στο μέσο των καραντινών, Μάιο του 2021, ότι εκδόθηκαν παγκοσμίως 8 τρισεκατομμύρια δολάρια που πήγαν σε 2.700 ανθρώπους όλη τη γη για να πλουτίσουν σε βάρος μας, και έγραψε η Παγκόσμια Τράπεζα 2 μήνες μετά ότι αυτό ήταν ακριβώς το ποσό με το οποίο αυξήθηκαν τα χρέη των πιο αδύναμων κρατών του κόσμου. Μαντέψτε, κυρία Αβραμίδου, ποιο είναι ένα εξ αυτών που δανείστηκε τότε 50 με 60 δισεκατομμύρια, η Ελλάδα. Και μας λέει ο κύριος Τουρνάρας τώρα ότι μπαίνουμε σε νέο κύκλο λιτότητος. Ποιο είναι το οικονομικό θαύμα? Κύριε Μαυραγάνη, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, τα γνώριζε όλα αυτά? Ήταν γνώστες? Εάν δεν ήταν γνώστες, ήταν ανόητοι. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως επικίνδυνη. Γιατί και αν είσαι ανόητος σε μια τόσο κρίσιμη θέση, και αν είσαι γνώστης και παρά τα αυτά αποφασίζεις με δόλο να κάνεις κάτι, είσαι πολύ επικίνδυνος για το λαό σου, είσαι πολύ επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Μάλιστα. Ας περάσουμε λίγο στη συνέχεια να δούμε αναλυτικά για το πού πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για τις δυσβάσταχτες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, στο σιτάρι όπως προείπαμε και στη ΔΕΗ. Ποιος φταίει? Το ρεύμα, επειδή κάποιοι σπέβδουν να πούν για όλα φταίει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Λοιπόν, όχι, δεν φταίει για όλα ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Ο πόλεμος προφανώς υπήρξε ένας καταλήτης επιτάχυνσης κάποιων διαδικασιών. Όμως το πρόβλημα, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία από το Διεθνές Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το πρόβλημα ξεκίνησε το 2021, όταν σκαρφάλωσε η τιμή από τα 40 ευρώ η μεγαβατόρα στα 220 ευρώ η μεγαβατόρα μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή, πολύ πριν ξεκινήσει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Και το στάρι επίσης σκαρφάλωσε από τα 220 ευρώ στα 500 ευρώ ο τόνος στο χρηματιστήριο της Φότζα. Άρα λοιπόν προφανώς εδώ πέρα από το Σεπτέμβριο του 2021 και το Δεκέμβριο του 2021 προφανώς δεν υπήρχε καμία ρωσοκρανική κρίση και υπήρχαν άλλα αίτια. Ποια ήταν αυτά? Θα τα πούμε αμέσως. Το αίτιο ήταν ότι σταματήσαμε την παραγωγή σε πολλές χώρες του κόσμου. Ευτυχώς υπήρχαν φωτεινά παραδείγματα που δεν ακολούθησαν αυτό, όπως η Σουηδία που είπαμε πριν, με τις ατελεύτες καραντίνες. Τι έγινε σε αυτή την φάση? Σταμάτησε η παραγωγή. Μειώθηκε η παραγωγή. Και αφού μειώθηκε η παραγωγή και η ζήτηση παρέμενε σταθερή, αυξήθηκαν οι τιμές. Και ήρθαν μετά και είπαν: α, αυξάνονται οι τιμές, έχουμε πληθωρισμό, να βάλουμε αυξημένα επιτόκια. Λες και η αύξηση των τιμών οφειλόταν σε υπερκατανάλωση και υπερβολική παροχή χρήματος. Όχι. Οφειλόταν σε στάση της παραγωγής, όπως είπαμε πριν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι βάζουν επιτόκια αυξημένα και πάλι δεν πέφτει ο πληθωρισμός και αυξάνονται οι τιμές. Και σήμερα έχουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίες δανείστηκαν και πλήρωναν μία δόση 500 ευρώ και πλήρωναν 700, και άλλοι πλήρωναν 1000 ευρώ και πλήρωναν 1500. Και οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε μία στάση πληρωμών, που τη βλέπετε από τις ΗΠΑ να έρχεται. Πέφτει μία μετά την άλλη οι τράπεζες. Όταν λέγαμε τότε τον Απρίλιο του 20 λοιπόν, ότι όλο αυτό θα καταλήξει σε ένα διοικητικό και οικονομικό κράχ και ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο έγγραφο που εξέδωσε τότε ο ΙΕ τον Απρίλιο του 2021 και έλεγε μην προτεραιοποιείτε το μέτρο της καραντίνας γιατί θα έρθει η συμφορά όχι από τον ιό, αλλά από τη φτώχεια και την πείνα που δημιουργούν οι καραντίνες. Εδώ να σημειώσουμε, κυρία Μαυραγάνη, ότι η χώρα μας πληρώνει αυξημένο το ρεύμα κατά 80% σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, γιατί εδώ κλείσαμε και τα ελληνικά εργοστάσια. Ναι. Γι' αυτό, έτσι περαιτέρω, έγινε και εσφαλμένη διαχείριση στο ζήτημα των ελληνικών εργοστάσεων. Ένα στρατηγικό απόθεμα ο Λιγνίτης. Και παρά τα αυτά, κυρία Βραμίδου, κλείνουμε τα ελληνικά εργοστάσια 10 χρόνια πριν
από την υποχρέωσή μας. Πότε είχαμε υποχρέωση? Ήταν μια συμφωνία που συνήλθε το 2017. Μετά το 2029 και μετά το 2032. Και πάμε και τα κλείνουμε από το 2020. Όταν η Γερμανία άνοιγε καινούριο λιγνητικό εργοστάσιο και όταν η Πολωνία είχε στο μείγμα παραγωγής της 60% λιγνίτη και λιθάνθρακα. Αυτές δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές δεν έχουν ευαισθησία στο περιβάλλον. Προφανώς και ναι. Εμείς όμως έχουμε αιμονή. Αιμονή όχι για το περιβάλλον. Καμία φιλία προς το περιβάλλον. Εκχερσώνουμε περιοχές Natura και φυτεύουμε εκεί ανεμογεννήτριες. Άλλο μας καίει εμάς να κάνουμε deals για τους φίλους μας. Κάποιους ολίγους φίλους οι οποίοι βγάζουν λεφτά στην πλάτη του ελληνικού λαού όπως βγάζαν στο COVID business, τώρα το βγάζουν και στο green business. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ό,τι καλύτερο δυνατόν υπήρχε για να βοηθήσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Ορίστε, το καλάθι του νοικοκυριού. Φαντάζομαι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τα είδη. Βλέπετε και την ταπελίτσα εκεί. Εγώ πηγαίνω. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πηγαίνει. Και ο κύριος Άδωνης πιθανόν πηγαίνει μόνο με τις κάμερες. Εγώ πηγαίνω για πραγματικούς λόγους καθημερινής οικιακής οικονομίας. Και βλέπω ότι είναι μια μεγάλη κοροϊδία. Βλέπω ότι και μέσω του καλαθιού του νοικοκυριού στείνουν καρτέλ. Γιατί μιλούν για συγκεκριμένα προϊόντα που υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Συνεπώς στείνουν και εκεί καρτέλ. Και ποιο είναι το μέγιστο πρόβλημα των τιμών στην Ελλάδα, που πολλούνται τα προϊόντα 20% και 15% ακριβότερα από τη Γερμανία και τη Γαλλία που έχουν διπλάσιους μισθούς? Το πρόβλημα είναι τα καρτέλ. Γιατί ρωτάει κάποιος, μα αφού παράγω ένα προϊόν εγώ εδώ, πώς είναι δυνατόν αυτό το προϊόν να πωλείται πιο φθηνά στη Γερμανία και τη Γαλλία? Είναι δυνατόν, γιατί τα καρτέλ στην Ελλάδα αφέθηκαν ελεύθερα. Πώς αφέθηκαν ελεύθερα? Με τον νόμο Βορύδη. Ο νόμος Βορύδη, στο τέλος του 2021, είπε με λίγα λόγια ότι απαλήφω από τα καθήκοντα της Επιτροπής Ανταγωνισμού το δικαίωμα να επεμβαίνει σε μεγάλες υποθέσεις. Και είπε, οι μεγάλες υποθέσεις άνω του εκατομμυρίου αφορούν τον Υπουργό Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης. Επομένως, δεν μπορούσε να παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού πλέον σε βαριές υποθέσεις. Και έτσι αφέθηκαν τα καρτέλ είτε του ρεύματος, είτε των αγαθών που έχουμε στα σούπερ μάρκετ, αχαλήνωτα. Και βλέπετε αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα. Τι έπρεπε να γίνει? Επαναφορά των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως επαναφορά των ειδικών εργοστασίων, για να πέσουν οι τιμές και στο ρεύμα και στο καλάθι του νοικοκυριού. Αυτές είναι οι προτάσεις του ενώνω σε αυτά τα δύο κρίσιμα πεδία. Δεν μπορούμε πλέον να κινούμαστε με όρους ανηθικότητας και ανεντιμότητας. Θα ήθελα παρακαλώ και μια τοποθέτηση για τα κόκκινα δάνεια. Και μετέπειτα θα ήθελα ένα σχόλιο για την πολιτική που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, με βάση τα νέα προγράμματα που τρέχουν, το σπίτι μου για νέους ηλικίας έως 39 ετών και φυσικά αναφέρομαι στην πρώτη κατοικία. Κύριε Βραμίνου, να ξεκινήσω από τα κόκκινα δάνεια που είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα και έχει παραπλανηθεί ο ελληνικός λαός ότι δήθεν το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και αυτό έχει μία αιτία στην περαιτέρω αύξηση των τιμών και των επιτοκίων από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Σας εξήγησα πριν ότι η βαθύτερη αιτία αύξηση των τιμών βρίσκεται στις καραντίνες. Γιατί η αύξηση των τιμών ξεκίνησε το 2021 και όχι το 2022 που έγινε η εισβολή. Επομένως, είναι προφανές ότι εδώ κάποιοι κάλυψαν πίσω από την κουρτίνα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου που απλώς επιτάχυνε τις διαδικασίες, δεν ήταν η αιτία. Κρύψανε τη βαθύτερη αιτία. Γιατί την κρύψανε? Γιατί εκεί είναι ένοχοι, συνένοχοι. Όλοι, και εδώ στην Ελλάδα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που συνένωσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και κάτι ακόμα. Αυξάνονται τα επιτόκια, άρα γίνονται δυσθεώρητες οι δόσεις των δανείων. Και καταραίουν ακόμα και τα δάνεια τα οποία κρατώντουσαν σε μια σχετική ρύθμιση. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι αυτή που υποδείκνυα από το 2017, τότε που ήμουν στην κυβέρνηση, και δεν γινόταν δεκτή η πρότασή μου. Απορώ γιατί από τότε. Και την επαναφέρουμε τώρα από το ενώνω. Η πρόταση λέει ότι πρέπει μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό να μπει μια ρήτρα που με δύο γραμμές να λέει το εξής. Όποιες προτάσεις δανειοληπτών πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, λογικά κριτήρια, και παρατάφτα απορρίπτονται τι από τις τράπεζες. Τι εννοείται όταν λέτε λογικά? Θα σας πω. Αναλογικά από το εισόδημα το οποίο είναι διαθέσιμο στους ανθρώπους αφού αφαιρεθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εφόσον προτείνεται μία πρόταση που μπορεί σε βάθος 20, 25 ή 30 ετών να εξοφλεί το μέγα μέρος του δανείου,
και να κουρεύονται 20 με 25% από τους εξολογιστικούς στόχους που προβλέπεται ούτως ή άλλως από τον κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας, αλλά δεν εφαρμόζεται, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι τράπεζες να δέχονται τις προτάσεις των δανειοληπτών. Αν δεν τις δέχονται, αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. Αυτό πρέπει να μνημονεύεται μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε σε αυτή την περίπτωση να μπορεί ο δανειολήπτης που του απορρίπτεται μία πρόταση να πάει στα δικαστήρια και να αναγνωρίσει την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της τράπεζας, αφού το λέει ο νόμος ο ίδιος. Αυτό θα έβαζε τις τράπεζες σε πραγματική διαπραγμάτευση. Ξέρετε, κύριε Μαυραγάνη, συγγνώμη, σας διακόπτω, πώς είναι οι πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά στα δικαστήρια? Ξέρω, γιατί διακονώ τη δικαιοσύνη 26 έτη και ασχολήθηκα πάρα πολύ επισταμμένα την τελευταία 15 ετία, μετά το 2010-2008, με τα ζητήματα των κόκκινων δανείων. Γιατί από τότε άρχισε να ανακύπτει το πρόβλημα. Και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό και γνωρίζω και τη λύση. Μα αυτή είναι η λύση. Αποφάσεις ουσιαστικά, αλλά δεν μπορούν να τηρηθούν μετέπειτα. Οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ναι, ακριβώς. Διότι οι αποφάσεις αυτές βγαίνουν στο πλαίσιο ενός νομοθετήματος. Αν το νομοθέτημα, ο νόμος, δεν προβλέπει πλαίσιο που να δίνει μία κατεύθυνση προς τον Έλληνα και την Ελληνίδα δικαστή, δεν μπορούν και οι ανάλογες αποφάσεις να είναι λογικές, ώστε να μπορούν να τηρούνται. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να τηρούνται οι αποφάσεις. Πρέπει να ομαλοποιηθούν. Πρέπει να ομαλοποιηθούν ακριβώς με την πρόβλεψη όμως του αναλόγου νόμου στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως σας είπαμε ακριβώς. Μάλιστα. Σύμφωνα τώρα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η χώρα μας εμφανίζεται στην τρίτη θέση, κυρίες και κύριοι, από το τέλος, όσον αφορά τους μισθούς. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΣΑ, υπήρξε μείωση του μέσου πραγματικού μισθού των Ελλήνων πολιτών κατά 7,4% το 2022. Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, τα στοιχεία αυτά είναι ανακριβή και αναλυθεί, τα αμφισβητεί. Τι λέει το ενώνο? Το ενώνο λέει ότι δυστυχώς για την κυβέρνηση της λογιστικής και εικονικής ευημερίας και όχι πραγματικής, δυστυχώς για αυτούς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους αντιπολιτευόμενους που δεν αρθρώνουν ούτε έναν λόγο, υπάρχουν όχι μόνο τα στοιχεία του ΟΣΑ, που σωστά, πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία Αβραμίδου, αλλά υπάρχουν και τα στοιχεία της Eurostat, που τον Μάρτιο του 2023, τώρα, πριν από δύο μήνες, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τα τελευταία τρία έτη έχει χάσει 20 μονάδες αγοραστικής δύναμης. 20 μονάδες αγοραστικής δύναμης. Και επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να πούν, μα αυτό συνέβη, διότι υπήρχαν εξωγενείς κρίσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Απάντηση. Δείτε δύο παραδείγματα. Δύο χωρών πιο μικρών από την Ελλάδα, της Κύπρου και της Μάλτας, που το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα πήραν πάνω 15 και 20 μονάδες αντιστοίχως. Και εμείς χάσαμε 20 μονάδες. Αυτές δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τα τύμπανα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Αυτές δεν είχαν ενεργειακή κρίση ή υγειονομική κρίση. Εδώ, κυρία Αβραμίδου, για να πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάποιοι κάνουν business είτε ως δήθεν φιλάνθρωποι, είτε ως δήθεν φίλοι του περιβάλλοντος, είτε ως δήθεν διαχειριστές κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, business για τους ολίγους. Και τα υπόλοιπα τα κρύβουν για να μην δημιουργούν ανταγωνισμό αθέμητο στους δικούς τους φίλους. Άρα, εδώ υπάρχει ανηθικότητα και ανεντιμότητα η οποία πρέπει να αλλάξει. Είναι η ώρα να γυρίσουμε στην εντιμότητα που κάποτε είχε η ελληνική κοινωνία και γι' αυτό μεγαλουργούσε. Αυτό λοιπόν θέλετε να καταφέρετε, το ευχόμαστε. Τώρα ήσασταν 5 χρόνια πρόεδρος του πρώην Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών. Θα ήθελα λοιπόν να μου κάνετε μία ανάλυση, να τα πάρουμε με τη σειρά. Αρχικά να δούμε τις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, γιατί ουσιαστικά αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι υπάρχει μία τουλάχιστον εικονική ηρεμία, θα λέγαμε. Μετά να μου πείτε λίγο εάν βλέπετε εσείς να επέρχεται μία επισιτιστική κρίση. Και τρίτον, περιμένουμε και άλλα μέτρα λιτότητας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι, περιμένουμε και άλλα μέτρα λιτότητας υπό την έννοια αυτού που σας προείπα, ότι ο κύριος Τουρνάρας μας προειδέασε πριν από περίπου 15 ημέρες με την τελευταία του έκθεση, λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνω τι λένε για αυξήσεις μισθών. Εγώ καταλαβαίνω ότι ξεκινάει ένας νέος κύκλος λιτότητας, γιατί ακριβώς η Ελλάδα δανείστηκε 50 με 60 δισεκατομμύρια λόγω των αφρόνων καραντινών.
Αυτά κάποια στιγμή θεωρώ, κύριε Μαυραγάνη, ότι πρέπει να επιστραφούν, έτσι δεν είναι? Όλα τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν. Με ποιον τρόπο? Δεν υπάρχουν τσάμπα χρήματα. Προφανώς από το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο πού θα τα βρει? Ένας τρόπος υπάρχει για να τα βρει χωρίς φορολόγηση. Να αυξηθεί ο πλούτος, ο παραγόμενος πλούτος. Αλλά για να το κάνεις αυτό, χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Και δεν άκουσα ούτε μία λέξη να λέγεται προχθές από τους πολιτικούς αρχηγούς για την παραγωγική ανασυγκρότηση, γιατί δεν έχουν κανένα σχέδιο. Και η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται εντυμότητα καταρχήν και οργανωμένο πλαίσιο, όπως αυτό που προτείνει το ΕΝΟΝΟ, με logistics center σε κάθε νομό, που θα κάνει τυποποίηση, πιστοποίηση, προώθηση και δημοπράτηση των προϊόντων προς κεντρικές αγορές της Ευρώπης ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου. Την έχετε μελετήσει. Το ΕΝΟΝΟ προτείνει. Φυσικά. Έχει μελετήσει πόσο θα χρειαστεί. Φυσικά. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 έτη για να οριοθετηθεί σε πανελλαδικό πλαίσιο αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν είναι ανοργάνωτη η ελληνική οικονομία επί δεκαετίες ολόκληρες, είναι προφανές ότι για να την ξαναβάλει σε μια τάξη και σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν γίνεται, κυρία Αβραμίδου, σε 10 και 20 και 100 ημέρες. Όποιος θέλει να πιστεύει ότι σε 100 ημέρες αλλάζουν τα πάντα, απλώς εντρυφεί στην πολιτική απάτη. Και μου είπατε ακόμα για το ζήτημα των γεωπολιτικών ζητημάτων που είναι εικονική ουσιαστικά η ηρεμία αυτή. Ναι, βεβαίως είναι εικονική και συγχαρητήρια για την επισήμανσή σας. Η Τουρκία θέλει συνεχή διόγκωση. Και θέλει συνεχή διόγκωση διότι αυτό είναι το δόγμα της, να υποδύεται το ρόλο του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου. Άρα, ακόμα και αν της δώσεις ένα πράγμα σήμερα, αύριο θα σου ζητήσει ένα δεύτερο και μεθαύριο ένα τρίτο. Αυτό είναι απάντηση απέναντι σε αυτούς που μιλούν για τον δήθεν εξευμενιστικό παραχωρητισμό. Δηλαδή ότι αν παραχωρήσουμε κάτι στην Τουρκία θα ηρεμήσουμε. Απάντηση σε αυτούς που τα τελευταία 10 χρόνια, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, μιλούν για αυτό το πράγμα. Με αυτό δεν θα εισχάσουμε ποτέ. Αντιθέτως, η Τουρκία θα ζητήσει και άλλα πράγματα. Επομένως, εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Μιλούμε για το δόγμα, το αμυντικό δόγμα, το ενιαίο αμυντικό δόγμα Θράκης, Αιγαίου, Κύπρου. Γι' αυτό η πρώτη περιοδία του ΕΝΟΝΟ έγινε στο Καστελόριζο και στα Δωδεκάνησα. Για να κάνουμε τότε δηλώσεις, το Σεπτέμβριο του 2020, από το Καστελόριζο, λέγοντας ότι πρέπει όσο είναι καιρός να ενωθεί η ελληνική με την κυπριακή ΑΟΣ με γέφυρα το Καστελόριζο. Λέγαν κάποιοι, μα έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Δεν μου λέτε κάτι. Ρητορική ερώτηση. Ο Τάσος Παπαδόπουλος της Κύπρου, όταν τότε, στις αρχές του 2000, ανακοίνωνε την ανακήρυξη της κυπριακής ΑΟΣ, ήταν πιο ισχυρός γεωπολιτικά και στρατιωτικά από ότι είναι η Ελλάδα σήμερα? Άρα, κάποτε ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χρειάζεται πολιτική βούληση, θάρρος και να μην χρησιμοποιείς το μυαλό σου, ίσως εξυπηρετώντας άθελά σου συμφέροντα άλλων. Είτε ή θελημένα. Γιατί κάποιοι πήγαν, κυρία Αβραμίδου, και ο Υπουργός Εξωτερικών συγκεκριμένα, Σαουδική Αραβία, πριν από περίπου ένα χρόνο, και είπε εκεί ότι δεν θα εξορίξουμε τους τρογονάνθρακες για 20 έτη. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η δήλωση, για πείτε μου? Και κάποιος επίσης, πάλι ο κύριος Δένδιας, όρισε τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας στον 27ο μεσημβρινό, στη συμφωνία με την Αίγυπτο, στο άρθρο 1β, όπου εκεί λέει 27ο μεσημβρινός, ακριβώς το μέσον της Ρόδου, στη Λίνδο, αφήνοντας έξω το ανατολικό μέρος της Ρόδου και ολόκληρο το Καστελόριζο. Και μετά παραπονούμαστε, γιατί το Ρουτς Ρέις και το Μπαρμπαρός περιπλέουν τα νησιά μας. Θα κοιταχτούμε ποτέ στα μάτια να πούμε την αλήθεια μεταξύ μας? Και τώρα όσον αφορά την επιστηστική κρίση, τι βλέπετε ουσιαστικά? Βλέπω αυτό το οποίο έρχεται. Διαισθάνεστε κάτι? Διαισθάνομαι, κυρία Βραμίδου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Διαισθάνομαι ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, τότε με το business COVID και με τις καραντίνες, με το σταμάτημα της παραγωγής, θα σκάσει τώρα. Διαισθάνομαι ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε από τις ΗΠΑ με την πτώση τραπεζών κατέληξε στην Ευρώπη, συνεχίζεται με μία πτώση τραπεζών ακόμα και εχθές, μία ακόμα πτώση τράπεζας ακόμα και εχθές, και συνεχίζεται με την ασυμφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για την αύξηση ορίου χρέους στις ΗΠΑ. Για να ξέρουν οι καλές τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, οι ΗΠΑ έχουν 31,5 χρέος. 31,53 χρέος, δολάρια. Αυτό κάθε χρόνο συμφωνείται να αυξάνεται το όριο
του δανεισμού για να μπορούν να πληρώνουν τα νέα χρέη. Έλα όμως που φέτος, από τον Νοέμβριο μήνα και μετά, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία και το deadline, η προθεσμία, λήγει 1η Ιουνίου. Και αυτό μετά τι επιπτώσεις θα έχει, κύριε Μαυραγάνη? Εάν η πρώτη οικονομία του κόσμου αθετήσει τις πληρωμές έστω ενός μέρους του χρέους της, θα ξεκινήσει, καταλαβαίνετε, ένα ντόμινο. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Και με αυτό συνδέω την ερώτηση, την απάντηση στην ερώτηση που μου κάνατε για την επιστημιστική κρίση. Είναι προφανές ότι αν ξεκινήσει μια τόσο μεγάλη οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική, αυτό θα έχει συνέπειες και στην αύξηση τιμών. Η αύξηση τιμών από τον πληθωρισμό που ξεκίνησε από τις καραντίνες, όπως είπαμε, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας με τη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι προφανές ότι δημιουργεί πρόβλημα επιστημισμού, αφού οι τιμές είναι δυσθεώρητες. Διάβαζα μία μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ πριν από περίπου 2 μήνες, ότι για 18 ημέρες μόνο επαρκούν τα χρήματα για το 50% του ελληνικού λαού. Για 18 ημέρες. Και οι άνθρωποι μένουν ασύτιστοι ή υποσυτισμένοι για πολλές ημέρες. Τι είναι αυτό ακριβώς στην χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, που κάποιοι έλεγαν ότι αγαπούν τον άνθρωπο όταν ξεπουλούσαν εμβόλια? Τι είναι αυτό στην χώρα και στη γυραιά Ήπειρο, όπου η κυρία Φον ντερ Λάιεν κατηγορήθηκε από τους New York Times με μήνυση. Από τους New York Times με μήνυση πριν από 2 μήνες, 2,5, ότι συνήψε σύμβαση 35 δισεκατομμυρίων ευρώ για αγορά εμβολίων με τον κύριο Μπουρλά μέσα από μηνύματα κινητών τηλεφώνων, παρακάμπτοντας και τις ίδιες ευρωπαϊκές επιτροπές. Πόσο υπερήφανοι μπορούμε να είμαστε για τη δημοκρατία της γυραιάς Ηπείρου ή της ελληνικής δημοκρατίας, που ο Economist λέει ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις δημοκρατίας στις ελαττωματικές δημοκρατίες. Δεν μπορώ βεβαίως να μην αναφερθώ στο φράχτη στον Εύρο για την επέκταση που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης των 35 χιλιόμετρων. Θεωρείτε ότι είναι έργο υψής της σημασίας και καταρχήν αν συμφωνείτε με αυτή την κίνηση? Και να τονίσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι με ή χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια το συγκεκριμένο έργο θα ολοκληρωθεί. Αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας και θα μειώσει σημαντικά, δηλαδή θα αποτρέψει τα κύματα, με συγχωρείτε, μεταναστευτικών ροών. Συμφωνείτε αρχικά με την κίνηση αυτή? Βεβαίως συμφωνώ, κύριε Αβραμίδου. Θα αποτρέψει αποσπασματικά και κατά ένα μέρος τα κύματα, είναι το σωστό να πει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά συμφωνώ με το μέτρο, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και βεβαίως πρέπει να προχωρήσει αυτό. Όμως θέλω να επισημάνω το εξής. Η πρώτη πρόταση από ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα, πολύ ουσιαστική, από το Ενών συγκεκριμένα, έγινε 1,5 μήνα μετά από τη μεγάλη κρίση που όλοι θυμόμαστε στη Μυτιλίνη το 2020, με τους μετανάστες εκεί να δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και τους... Μιλάμε για μια χαόδη κατάσταση, χαόδη, κυριολεκτικά. Χαόδη. Και διαμαρτυρόντουσαν φυσικά οι επιτόπιοι κάτοικοι, οι Μυτιλινοί, και δυστυχώς επενέβησαν τα ΜΑΤ τότε για να τους χτυπούν. Θέλω λοιπόν τότε να πω ότι καταθέσαμε πρόταση μέσω του Δημάρχου Δυτικής Μυτιλίνης, του Άκη Τουβέρου, που είναι καλός φίλος, προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μια πρόταση την οποία είχαμε συνθέσει μαζί με το Δημοκρατικό Κουρδικό Κόμμα της Βόρειας Συρίας. Αυτή η πρόταση έλεγε το εξής. Έλεγε ότι θα δημιουργηθούν ασφαλείς θύλακες, σύμφωνα με τη χάρτα του ΟΗΕ και τη Συνθήκη των Προσφύγων του 1951, στη Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ, σε κουρδικά αυτόνομες περιοχές υπό την κούρδικη πολιτοφυλακή. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία και έναν φόβο, υπό την έννοια ότι θα γνώριζε εκ προημίου ότι κάθε έναν που μας στέλνει εδώ, ενδεχομένως να τον έπαιρνε στο μαλακό της υπογάστριο, στα νότια σύνορά της, με τη Συρία και το Ιράκ, εκεί που είναι οι κούρδικες περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγούσε την Τουρκία να διαπραγματευτεί σοβαρά τα θέματα αυτά. Η απάντηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ήταν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε διότι θα μας δημιουργήσει προβλήματα με την Τουρκία. Λες και έχουμε αγαθές σχέσεις με την Τουρκία. Ακούσαμε τον κύριο Τσαβούσογλου πριν από 10 μέρες να δηλώνει, μετά από εκείνη την εικονική περίοδο φιλίας, της διπλωματίας των σεισμών που μοιραζόμασταν αγάπη και τσάι και συμπάθεια. Τον ακούσαμε να λέει
ότι μέρος των νησιών δεν θα έπρεπε να λέγονται με ελληνικό όνομα, αλλά θα έπρεπε κάπως αλλώς να προφέρονται με τουρκικά ονόματα, γιατί είναι δικά τους. Επομένως, η Τουρκία, για να μην αστειευόμαστε, η Τουρκία έχει κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές, τις οποίες ακολουθεί πολλά χρόνια και δεκαετίες και δεν τις μεταβάλλει. Και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορείς να την ηρεμείς απλώς και μόνο με μια υποκριτική και πρόσκαιρη στάση λυκοφιλίας, νομίζω είναι όχι αδιάβαστοι απλώς, αλλά και επικίνδυνοι. Μάλιστα. Κλείνοντας, να ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους τηλεθεατές μας και γενικότερα στον ελληνικό λαό. Γιατί η επιλογή των πολιτών να είναι το κόμμα ενώνω Συμμαχία Ελευθερίας. Γιατί εσείς? Γιατί, κυρία Βραμίδου, συμπυκνώνεται η απάντηση στο ερώτημά σας σε τρεις λέξεις. Πρόβλεψη, πρόνοια, προστασία. Οι άνθρωποι που μπορούν να προβλέπουν, μπορούν και να προνοούν. Οι άνθρωποι που μπορούν να προνοούν, μπορούν και να προστατεύουν τους συνανθρώπους τους. Το ενώνω από την αρχή. Ήταν το μόνο κόμμα που από τον Απρίλιο του 20, όπως σας είπα πριν, προέβλεψε αυτά τα οποία ερχόντουσαν. Το διοικητικό οικονομικό κράχ, την προσποίηση του COVID για COVID business και το Green Deal, ότι στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη προσποίηση φιλίας δήθεν προς το περιβάλλον, όλοι το αγαπούμε έτσι κι αλλιώς και θέλουμε την αειφορία. Αλλά προβλέψαμε αυτά τα οποία θα συνέβαιναν και είπαμε τα ορθά μέτρα από την αρχή. Άρα λοιπόν, αυτοί που μπορούν να προβλέπουν, μπορούν και να προνοούν. Αυτοί που μπορούν να προνοούν, μπορούν να προστατέψουν τους ανθρώπους τους. Να γιατί ενώνω Συμμαχία Ελευθερίας, που μαζί με τους κυνηγούς και τους αλλοιείς βρισκόμαστε σε ένα συνασπισμό και το κίνημα του Γρηγόρη του Πετράκου σε όλη την Ελλάδα και στην επικράτεια. Και αφού μίλησα για τους κυνηγούς και τους αλλοιείς, θα σας πω ότι ήταν το τελευταίο δείγμα μιας εντελώς ασυντόνιστης και επικίνδυνης πολιτικής αυτής εδώ της κυβέρνησης, που το τελευταίο νομοθέτημα, το νομοθέτημα Άργος, ήρθε σε απόλυτη αντίφαση με όλη την πολυπληθή διαχιλιάδων ανθρώπων διαβούλευση που έγινε για το νομοσχέδιο αυτό και προέβλεψε, σε αντίθεση με όλους αυτούς, τον ακροτηριασμό διαχημικού ευνουχισμού αρχέγονων φυλών σκύλων εργασίας των κυνηγών. Αρχέγονων φυλών που προστατεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της βιοποικιλότητας. Επαναλαμβάνω, κάποιοι στην Ελλάδα είναι και αδιάβαστοι και επικίνδυνοι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μαυραγάνη. Εμείς να ευχηθούμε κομματική νίκη και προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, ερχόμαστε.